Προβληματίζει τις ηγεσίες των κομμάτων η διαπίστωση ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Στέφαν Φούλε, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, απέφυγε επιμελώς να μεταφέρει και να συζητήσει την πρόταση της Λευκωσίας για την επιστροφή της αμοχώς του στους νομίμους κατοίκους της. Ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Πρόδρομος Προδρόμου, αφού σημείωσε προηγούμενο πρόσφατο ατόπιμα, όπως είπε του Στέφαν Φούλε, να μην αντιδράσει στην προσβλητική για την Κύπρο, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού Ερτογάν, ότι η χώρα με το όνομα Κύπρος δεν υπάρχει, επισημαίνει ότι η δημοκρατία θα πρέπει να αντιδράσει όταν μετά τις ευρωεκλογές θα διοριστούν οι νέοι Ευρωπαίοι Επίτροποι. Δεν νοείται στη θέση αυτή του Επιτρόπου Διεύρυνσης να έχουμε κάποια ατζέντα συνενοχής με τις τουρκικές μεθοδεύσεις καταστρατήγησης των ευρωπαϊκών θεσμών και του κοινοτικού δικαίου. Είναι μια πολιτική μάχη που πρέπει να δώσουμε και να κερδίσουμε. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε προεκλογικά ότι θα χτίσει γέφυρες συνεργασίας στην εξωτερική της πολιτική, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, προσθέτοντας ότι είναι λάθος η αναζήτηση εχθρών και συνωμοτών. Αυτό που εμείς εισηγούμαστε είναι όπως η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της και υλοποιώντας τις δικές της δεσμεύσεις, θα πρέπει να φροντίσει ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον και η Ένωση ως τέτοια να στηρίζει θεσμικά την Κύπρο στις προσπάθειες της για επανένωση της πατρίδας και του λαού. Όλοι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρέωση να σέβονται την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι πλήρες μέλος της Ένωσης, δήλωσε στον Αντένα ο γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης. Προσωπικές πολιτικές πρέπει να στείλει το μήνυμα η κυβέρνηση και οφείλει να το πράξει άμεσα και αποφασιστικά. Δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλονται οι πάντες να σέβονται τη χώρα αυτή. Συνεχίζει τα πολιτικά ατοπήματα σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Στέφαν Φούλε δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Γιοργάλας. Σε αυτή την περίπτωση υποσκάπτει επικίνδυνα την πολιτική γραμμή που έχει χαράξει η Κυπριακή Δημοκρατία για τον Κυπριακό. Όπως αποκάλυψε χθες ο ανταποκριτής του Αντένα στις Βρυξέλλες Παύλος Ξανθούλης, σε επιστολή του ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου, ο Στέφαν Φούλε ενημέρωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Ευρωβουλής, Έλμαρ Μπροκ, για τις επαφές που πραγματοποίησε στην Τουρκία στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Με το θέμα της επιστροφής της αμοχώς του να μην περιλαμβάνεται στα θέματα, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν πήγε καν στον κόπο να μεταφέρει την πρόταση της Κυπριακής Κυβέρνησης προς την Άγκυρα.